Για επιστροφή στην κανονικότητα μιλούν κυβερνητικές πηγές μετά την πλήρη άρση των Capital Controls. Τονίζουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, συνεπής στις προγραμματικές δεσμεύσεις της, υλοποίησε ακόμα μία από αυτές νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που η ίδια είχε θέσει. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ανοίξει την αγορά πιο ελεύθερα, θα βοηθήσει ειδικά τους επιχειρηματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες να μπορούν να κάνουν δουλειές πλέον με εισαγωγές και εξαγωγές. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό θα βοηθήσει το συνολικό κοινό σύνολο να μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρήμα να κυκλοφορεί πιο ελεύθερα. Για τον απλό πολίτη δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε για τον επαγγελματία. Άλλα πρέπει να αλλάξουν στον τόπο για να αλλάξει η οικονομική κατάσταση του τόπου. Πρώτα απ' όλα να προσελκύσουμε επενδύσεις, πράγμα που σαν λαός δεν μπορέσαμε ποτέ να πετύχουμε τα τελευταία 40 χρόνια. Τι συνεπάγεται η πλήρης άρση των Capital Controls? Αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό χωρίς περιορισμούς των 5.000 ευρώ. Ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό έως 10.000 ευρώ ανά ταξίδι. Εμβάσματα έως 4.000 ευρώ το δίμηνο. Ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές στο εξωτερικό έως και 100.000 ευρώ και για μεγαλύτερα ποσά με έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδας. Βέβαια, σε βγάζει ο καθένας όσο αυτά θέλει. Βέβαια, ελεύθερο το χρήμα. Σίγουρα θα βοηθήσει. Σίγουρα θα βοηθήσει γιατί είχε δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα στους επαγγελματίες. Δεν μπορούσαν να κινηθούν, να κάνουν τις αγορές τους όπως θα έπρεπε. Κατά συνέπεια είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Με ικανοποίηση υποδέχτηκαν οι τράπεζες και οι παραγωγικοί φορείς την απόφαση για την πλήρη άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων. Αν και το πλαίσιο είχε ήδη χαλαρώσει, οι οριστικοί τίτλοι τέλους σηματοδοτούν μια ποιοτική αλλαγή που έρχεται να αλλάξει το τοπίο ριζικά σε πολλά επίπεδα. Πιστεύω ότι θα πέσει χρήμα στην αγορά. Θα μπορέσουμε να πάρουμε και να δώσουμε καλύτερες συνθήκες και σε εμάς. Άμα θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποια άτομα θα είναι πολύ καλύτερα. Και λογικά νομίζω ότι θα στρώσουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι φυσικά θα βοηθήσει το Capital Control. Θα μπορεί ο καθένας να ανεξάρτητα να τραβήξει το ποσό που θέλει για να κάνει τις αγορές του. Τώρα ήταν πιο συμπυκνωμένα τα πράγματα. Δεν μπορούσε, δηλαδή ήθελα εγώ να κάνω μια αγορά και δεν μπορούσα να τραβήξω το ποσό για να την κάνω. Πιστεύω έτσι θα πάρει και ανάσα και η αγορά. Η επιβολή των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων έγινε στις 29 Ιουνίου 2015, 2-24 ώρα μετά το διάγγελμα του τότε Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου σχετικά με τη διενέργεια του δημοψηφίσματος.